η συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του Μαρόκου για τις θαλάσσιες μεταφορές που υπεγράφει το 2016 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται προς κύρωση από τη σημερινή κυβέρνηση δεν είναι τίποτα άλλο από μια σειρά διευκολύνσεις που δίνονται προς το εφοπλιστικό κεφάλαιο των δύο χωρών στο πλαίσιο όπως τονίζεται σε διάφορα σημεία της σύμβασης των αρχών του ελεύθερου και θεμετού, όπως λέγεται, ανταγωνισμού. Γι' αυτό βέβαια και ομονοούν σε αυτή όλα τα άλλα κόμματα. Τι προβλέπει δηλαδή οι διάφορες διευκολύνσεις, φοροελαφρύνσεις, ακόμα και αυτά τα μειωμένα λιμενικά και άλλα τέλη που καταβάλλονται από τους Έλληνες εφοπλιστές, να προβλέπονται ομοίως και για τα πλοία με σημαία Μαρόκου, ώστε βέβαια να εξασφαλίζεται με όρους αμοιβαιότητας εξίσου ευνοϊκή μεταχείριση για τους εφοπλιστές της χώρας μας στη συμβαλόμενη χώρα. Βέβαια, αυτός ο θεμητός για το κεφάλαιο ανταγωνισμός μεταφράζεται επίσης και δικαιολογεί τις μειωμένες οργανικές συνθέσεις των πλοίων, την εντατικοποίηση της δουλειάς των αυτεργατών, την προστακάτω εξίσωση των μισθών ελληνικών και ξένων πληρωμάτων, τελικά την εκτεταμένη ανεργία των αυτεργατών. Με τη σύμβαση προβλέπονται μια σειρά διευκολύνσεις για να μπορούν ανεμπόδιστα οι ναυτιλιακές εταιρείες να μεταφέρουν ελεύθερα το εισόδημα και άλλα έσοδα που αποκτούν από τη δραστηριότητα στην άλλη χώρα, όπως προβλέπει το άρθρο 6. Ταυτόχρονα, ενώ προβλέπεται για τις ναυτιλιακές εταιρείες η ελεύθερη, χωρίς πρόσθετα τέλη, πρόσβαση σε λιμάνια και λιμενικές εγκαταστάσεις, για τους ναυτικούς, τους ναυτεργάτες, ορθώνονται μια σειρά εμπόδια στη διεκδίκηση των πάσης φύσεως αξιώσεών τους έναντι της εταιρείας, που προκύπτουν από τη σύμβαση εργασίας, ακόμα και αν πρόκειται για οφειλόμενα δεδουλευμένα. Δημιουργείται δηλαδή με τη σύμβαση μια ασπίδα προστασίας των εφοπλιστών από τις εργατικές αξιώσεις. Μια ενίσχυση της ήδη ενισχυμένης ασπίδας προστασίας που διαθέτουν οι εφοπλιστές για να αντιμετωπίζουν τις ενοχλητικές για αυτούς αξιώσεις των αυτεργατών. Το άρθρο 18 προβλέπει ότι οι δικαστικές και διοικητικές αρχές καθενός από τα συμβαλόμενα μέρη δεν θα επιλαμβάνονται οποιονδήποτε διαδικασιών αστικής φύσεως που προβλέπονται και έχουν σχέση με τη σύμβαση εργασίας μέλους του πληρώματος του πλοίου του άλλου κράτους, παρά μόνο αν λέτε κάτι τέτοιο τους ζητηθεί από την αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή του κράτους σημαίας του πλοίου. Είναι πραγματικά πρόκληση. Οι εφοπλιστές δηλαδή να μπορούν να λειτουργούν στη χώρα σαν στο σπίτι τους, αλλά το πλήρωμα για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του από τη σύμβαση εργασίας να πρέπει να πάρει την άδεια από την προξενική αρχή για να καταφύγει στα δικαστήρια ή να καταγγείλει την οποιαδήποτε παραβίαση της σύμβασης. Και μάλιστα, στη δεύτερη παράγραφο προβλέπεται ότι σε περίπτωση καταγγελίας για μη καταβολή δεδουλευμένων, τα συμβαλόμενα κράτη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ενθαρρύνουν, λέτε, να νουθετούν δηλαδή, τον εργαζόμενο να απευθυνθεί πρώτα στην προξενική αρχή. Δεν υπάρχει πια κανένα όριο. Είναι γνωστή η προσήλωση όλων των κυβερνήσεων στην προστασία των εφοπλιστών, αλλά σε λίγο θα μας φέρνετε και νόμο που θα προβλέπει να τιμωρείται παραδειγματικά όποιος τολμά να καταγγείλει τη μη καταβολή δεδουλευμένων του. Ακόμα και στο άρθρο 16 δίνεται το ελεύθερο στους πλοιοκτήτες να ναυτολογούν στο πλοίο τους ναυτικούς και του άλλου κράτους με όρους που συμφωνούνται ελεύθερα μεταξύ των πλοιοκτητών και των ναυτικών. Δηλαδή, τους δίνεται το ελεύθερο να παρακάμπτουν τις συλλογικές συμβάσεις και να ναυτολογούν ναυτεργάτες από τις χώρες που έχουν πολύ φθηνότερα μεροκάματο και με τη θηλιά της ανεργίας πάνω από τα κεφάλια τους να εκβιάζονται, να δουλεύουν με αυτούς τους όρους και οι Έλληνες ναυτεργάτες, να δουλεύουν δηλαδή με ατομικές συμβάσεις πείνας. Αυτός είναι ο ελεύθερος ανταγωνισμός τον οποίο υπηρετεί και η παρούσα σύμβαση. Αυτός είναι ο ελεύθερος ανταγωνισμός που όλοι σας αποθεώνεται και τον ζουν χρόνια στο πετσί τους οι εργαζόμενοι. Το ΚΚΕ θα καταψηφίσει την παρούσα σύμβαση, που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ακόμα δώρο στο εφοπλιστικό κεφάλαιο και δεν έχουν βέβαια κάτι να προσδοκούν από αυτή οι εργαζόμενοι του κλάδου που παραμένουν αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα και τα διέξοδα που γιγάντωσε εν της άλλης και το παρατεταμένο lockdown.